τα τελευταίο καιρό η συζήτηση γύρω από τη τεχνητή νοημοσύνη μας έχει αρκετά αποπροσανατολίσει. Πάμε σε σχεδόν θεολογικές αναζητήσεις για το μέλλον της ανθρωπότητας και τα λοιπά. Έχει αρκετό hype και έλλειψη κατανόησης. Και έτσι αυτό μας προσγειώνει από την στρατόσφαιρα σε πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα και τι μπορεί να γίνει. Και κάποιες πρώτες διαπιστώσεις από μένα, που είμαι ίσως ο πιο ερασιτέχνης σε αυτό το πάνελ για τα θέματα αυτά, προσπαθώντας να τα απλοποιήσω και να τα δω πρακτικά. Πρώτον, είναι μεγάλη ευκαιρία, αλλά και μεγάλος κίνδυνος. Ευκαιρία αν την πάρουμε νωρίς κομμάτιν, κίνδυνος αν μείνουμε πίσω. Η στασιμότητα δεν παίζει. Και η στασιμότητα είναι συχνά επιλογή που κάνουμε ως Έλληνες, πιο συχνά από ό,τι θα έπρεπε. Δεύτερον, ξεκινάμε από μάλλον κακή θέση. Αν δει κανείς τα νούμερα στην Ευρώπη, είμαστε αρκετά πίσω από άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά τα θέματα που έχουμε είναι αρκετά αντιμετωπίσιμα και επιλύσιμα, δεν είναι τόσο δύσκολα. Άρα, εάν πέσουμε από πάνω, μπορούμε να επιταχύνουμε. Τρίτον, δεν έχει έννοια να μπλέξουμε στη μεγάλη συζήτηση για το πώς θα διαμορφωθεί αυτό το πράγμα, πώς θα γίνει το regulation, ποιο είναι το μέλλον της τεχνικής νοημοσύνης κτλ. Η χώρα μας, εκ της θέσεώς του μεγέθους της, εκ της ικανότητά της να καινοτομεί, πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς θα εφαρμοστεί σε εμάς, όχι πώς θα συμμετάσχουμε εμείς στη μεγάλη εικόνα. Και για την εφαρμογή αυτή στους διάφορους κλάδους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πρέπει να σκεφτούμε με όρους transformational και όχι incremental. Πρέπει να δούμε πώς μας επιτρέπει να ξανασκεφτούμε πράγματα, όχι πώς μπορούμε να βελτιωθούμε 2 και 3 και 5%. Και επειδή είμαστε στα πολύ πρώιμα στάδια ενός κύματος, όπως το περιέψα Μάτιν, που θα το έχουμε για πολλά χρόνια μπροστά μας, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κατανόηση, νομίζω, από κανέναν πού ακριβώς πάει αυτό το πράγμα, διότι είναι ακόμα σε εξέλιξη. Το computing power, τα data, είναι unformed ακόμα. Είναι, συγγνώμη για το Greenglish, αλλά σε αυτό το κλάδο δεν αποφεύγεται εύκολα. Επειδή είμαστε ακόμα σε πρώιμα στάδια, δεν υπάρχει έλλειψη ορατότητας. Δεν έχει τόσο πολύ έννοια, κατά τη γνώμη μου, να προσπαθήσουμε να οραματιστούμε ένα μέλλον με τεχνητή νοημοσύνη. Έχει πολύ περισσότερη έννοια να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, να δημιουργήσουμε optionalities για το μέλλον όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.